The only thing I want is get out and vote. Just get out, finish it. Make no mistake, we will win. Kamala, you're fired. Get out. Get out, you're fired. Η κλεψίδρα γύρισε και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην τελική ευθεία για την πιο κρίσιμη και αμφίροπη εκλογική διαδικασία της σύγχρονης ιστορίας τους. Οι κάλπες στις πρώτες πολιτείες ανοίγουν αύριο στη 1 το μεσημέρι ώρα Κύπρου και οι δύο μονομάχοι τρέχουν το τελευταίο εκατοστάρι της προεκλογικής κούρσας εν μέσω ακραίας πόλωσης και κοινωνικού διχασμού. We have an opportunity in this election to finally turn the page on a decade of politics driven by fear and division. We are done with that. Michigan επέλεξε η Kamala Harris, που ψήφισε ήδη με επιστολική ψήφο. Pennsylvania και Georgia ο Donald Trump. We stand on the verge of the four greatest years in American history. We're going to go to heights that this country never has reached. 90 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ψηφίσει ήδη είτε μέσω της πρόορης ψηφοφορίας είτε με επιστολική ψήφο και η μάχη προμηνύεται σκληρή. Καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι αναποφάσιστοι και τα λεγόμενα swing states. Το αποτέλεσμα αναμένεται να κριθεί σε 7 αμφίροπες πολιτείες που δεν είναι προπύργιο κανενός, αλλά μπορούν να δώσουν συνολικά 93 εκλέκτορες από τους 270 που απαιτούνται για να κερδίσει ένας από τους δύο τα κλειδιά του Λευκού Οίκου. Σε αυτές τις κρίσιμες πολιτείες, η τελική δημοσκόπηση των New York Times δείχνει το απόλυτο ντέρπι και πάμε να τη δούμε αναλυτικά. Στην Πενσιλβάνια με τους 19 εκλέκτορες αναμένεται να δοθεί η μάχη των μαχών, καθώς Χάρις και Τραμπ είναι ισόπαλοι με 48%. Η συνθήκη ίδια και στο Μίσιγκαν, όπου αμφότεροι συγκεντρώνουν 47%. Η δημοκρατική υποψήφια προηγείται του αντιπάλου της στη Νεβάδα με 3 ποσοστιαίες μονάδες, σε Βόρεια Καρολίνα και Ουισκόνσιν με 2 και στη Τζόρτζια με μόλις 1%. Ξεκάθαρο προβάδισμα καταγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ μόνο στην Αριζόνα, όπου καταλαμβάνει το 49%. Τα πάντα, ωστόσο, είναι αναστρέψιμα και απρόβλεπτα, καθώς οι ποσοστιαίες διαφορές βρίσκονται εντός του στατιστικού λάθους του 3,5%. I think it's essentially a neck and neck race. This is going to be an election that's won by maybe 10,000-15,000 votes. Στο παραένα των εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει έτοιμος να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα σε περίπτωση ήττας του, κάνοντας λαβαρό του τα περινοθείας και σε κάλπες και σε σφιγμομετρήσεις. They cheated elections. By the way, the polls are just as corrupt as some of the writers back there. Υπό το φόβο μάλιστα ακραίων ταραχών, όπως συνέβη προτετραετίας, η Ουάσιγκτον μετατρέπεται σε οχυρό. Κυγκλειδώματα και μεταλλικές περιφράξεις στείνονται στο Λευκό Οίκο και σε άλλα κέρια σημεία. Ντρόουν σαρώνουν ήδη από αέρο στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, ενώ ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας. Λαύρος κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το ρατσιστικό σχόλιο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε από το Μιλγουόκι ο Μπαράκ Ομπάμα, που έδειξε σε Αφροαμερικανούς και Λατίνους ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. But why would you think the answer is to vote for someone who cannot apparently understand how an NBA superstar could be both Greek and black? We are ready for a president, Kamala Harris.